Σ' ακούμε. Σας χαιρετώ από το Προεδρικό. Καλημέρα, Νατάσα. Από τις 10 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καταρχάς, Νατάσα, μέτε να ενημερώσει με λεπτομέρεια τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για αυτό το κενό των 5 ώρων που, όπως είπες και εσύ, στο δείπνο της 6ης Ιουλίου, τι ακριβώς συνέβη και ανάγκασε ουσιαστικά τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να κηρύξει ναυάγιο της διαδικασίας. Μια μικρή γεύση έδωσε προχθές το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας ουσιαστικά στο αντίστοιχο τουρκικό υπουργείο, ενώ έλεγε ο Νίκος Κοτζιάς, ο Μεβλούτ Σαβούσογλου εμφανιζόταν πρόθυμο στο Γενικό Γραμματέα το πρωί της 6ης Ιουλίου να συζητήσει το θέμα της ασφάλειας και των εγκύσεων, να κάνει υποχωρήσεις η Τουρκία. Ξαφνικά στο δείπνο, όταν ο Αντώνιο Κουτέρες έθεσε θέμα να καταγραφούν εγγράφως οι θέσεις των πλευρών, τότε έκανε πίσω ο Μεβλούτ Σαβούσογλου, έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, με αποτέλεσμα η διαδικασία να καταλήξει σε ναυάγιο. Πέραν αυτών των του κενού. Α, κυρία Θεοχάρου, έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση να έχουμε τη δήλωση από πλευρά. Να αποχωρήσω. Αυτή τη στιγμή γίνεται ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για όσα έλαβαν χώρα τις τελευταίες 6 ώρες της διάσκεψης. Όσα δεν πρόλαβα να ακούσω θα τα μάθω μέχρι το απόγευμα και τότε θα μπορώ να σας κάνω μια ολοκληρωμένη δήλωση. Από αυτά που προλάβατε να ακούσετε και το τι διαμήφθηκε ακριβώς αυτό στο μαραθώνιο δείπνο της 6ης Ιουλίου, δίδεται όντως η εικόνα ότι η Τουρκία ήταν αυτή που τορπίλησε την διαδικασία, κύριε Θεοχάρου? Σαφέστατα είναι η Τουρκία που είχε την ευθύνη για την κακή απόλυξη της διάσκεψης. Ωστόσο, αυτό είναι και απότοκο του γεγονότος ότι έχει αποτύχει πεδαγωγός η δικιά μας η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία 40 χρόνια. Η πολιτική του εξευμενισμού που αποθρασύνει την Τουρκία και την κάνει να μην ξέρει πού να σταματήσει στις διεκδικήσεις της. Ευχαριστώ. Άρα, πρέπει να χαράξουμε τελικώς μια νέα στρατηγική, νέα γραμμή στο εθνικό μας ζήτημα και σε ποια μορφή παρούσα είναι ικανοποιητική αποδίδη? Κοιτάξτε, ακόμα έχουμε πολλές εκκρεμότητες για να διευκρινιστούν εντός των ημερών. Αυτό το θέμα της χάραξης άλλης στρατηγικής το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι τωρινή πληροφορία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μάθουμε από αυτό το τρομακτικό λάθος. Νομίζω ότι το έγγραφο που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει άμεσα να αποσυρθεί, γιατί θα θεωρηθεί κεκτημένο για την Τουρκία και θα αρχίσουμε να συνομιλούμε στη συνέχεια πάνω σε θέματα ασφάλειας, δηλαδή ακόμη ένα βήμα πιο πέρα. Πέρα από το γεγονός ότι διαλαμβάνονται τόσες πολλές επικίνδυνες διατάξεις σε όλα τα έγγραφα που ανταλλάγησα, που νομίζω ότι καθιστούν τη λύση μη βιώσιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Είχαμε λοιπόν και την κυρία Θεοχάρου, η οποία αναγκάζεται ουσιαστικά να αποχωρήσει, Νατάσα. Ναι. Λοιπόν, όπως είχαμε πει και προηγουμένως, ο Πρόεδρος θα ενημερώσει για αυτές τις το μαραθώνιο δείπνο. Mm-hmm. Ξεκάθαρο είπε και η κυρία Θεοχάρου ότι η Τουρκία από αυτή που τορπίλησε την διαδικασία, αλλά και το πλέον το ζητούμενο είναι και το επόμενο βήμα. Πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη ημέρα? Η Τουρκία απειλεί και επίσημα χθες ο Ταγίπ Ερτογάν ξεκαθάρισε τη θέση της Άγκυρας ότι δεν υπάρχει, λέει, λόγος να επιμείνουμε στην διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δεν αποφέρει αποτέλεσμα. Απείλησε μάλιστα πως η Τουρκία θα φέρει όχι μόνο σχέδιο Β, αλλά και σχέδιο Γ, οπότε η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να δει ποια βήματα πρέπει να κάνει προκειμένου να αντικρούσει αυτούς τους τουρκικούς σχεδιασμούς. Πάντως, αναφίβολα θα είναι και τα ενεργειακά στο τραπέζι. Χριστίνα, ο Ερτογάν όμως δεν μας λέει αυτό το σχέδιο Β, σχέδιο Γ, και εκεί θα πρέπει να ανατρέξουμε, να δούμε τι έχει κατά νου η Τουρκία, αφού έχει τορπιλήσει τη διαδικασία μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές οι δηλώσεις δεν γίνονται πριν 10 χρόνια, όπως συνηθίζει να το κάνει η Τουρκία. Το κάνει τώρα εν έτη 2017, άρα κάτι έχει κατά νου και θα πρέπει να δούμε τι έχει κατά νου η Τουρκία για να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Είναι η μόνιμη απειλή της Άγκυρας. Είναι η μόνιμη απειλή της Άγκυρας, Νατάσα, για προσάρτηση των κατεχομένων. Εικάζουμε και εμείς. Είναι μια απειλή την οποία τα τυπώνει με πάσα ευκαιρία τα τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι όποιες συνομιλίες, διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Χριστίνα, και το άλλο που φαίνεται να προκύπτει μέσα από τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία θα, με βάση και τις δηλώσεις που έχουν προηγηθεί, θα γίνει σε υψηλούς τόνους. Ακούσαμε και πριν από λίγο την κυρία Θεοχάρου, την βλέπουμε.
ακόμη είναι στο περιβάλλον του Προεδρικού. Έχουν ζητήσει οι υπόλοιποι συνάδελφοι δηλώσεις. Έχουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι να πάρουν δήλωση από την κυρία Θεοχάρους. Έχει πει όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο, κυρία Θεοχάρους, όσο αφορά τις προτάσεις τις δικές μας που έχουμε βάλει στο τραπέζι, ότι θα πρέπει να αποσυρθούν. Όπως σας είπα, απολογούμε για το ότι φεύγω λίγο νωρίτερα από το πέρας του Εθνικού Συμβουλίου. Η αλήθεια είναι ότι καθυστέρησε αρκετά για να αρχίσει. Έχω προγραμματισμένη την επιστροφή μου στις Βρυξέλλες. Εκείνο που έχω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι ξεκάθαρο πως απέτυχε παταγωδώς η πολιτική που ακολουθούσαμε τόσα χρόνια, η πολιτική του εξευμενισμού, διότι απλώς αποθρασύνει την τουρκική αδιαλαξία. Μάλιστα. Κάνει την Τουρκία να θέλει κάθε φορά και περισσότερα, μόλις υλοποιήσει ένα στόχο, αμέσως να προχωρεί στο να θέσει τον επόμενο. Νομίζω ότι είχαμε προειδοποιήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το έγγραφο το οποίο πρόκειτο να καταθέσει. Είχαμε δώσει μια επιστολή τα 4 κόμματα. Δεν εισακουστήκαμε. Νομίζω ότι πρέπει να αποσυρθεί πάρα αυτό το έγγραφο, να μην ισχύει, διότι η Τουρκία θα το κεφαλαιοποιήσει και θα προχωρήσει στις περαιτέρω απαιτήσεις της. Για την ώρα δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο όσον αφορά θέματα των απειλών της Τουρκίας, είτε για σχέδιο B, είτε για σχέδιο C, είτε για θερμό επεισόδιο. Και θέλω να εκδηλώσω την στήριξη της αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία στην προσπάθειά της να προχωρήσει στις γεωτρήσεις για την ανέβρεση φυσικού αερίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία, νομίζω ότι είμαστε όλοι εμείς και όλοι μαζί θα παλέψουμε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κυρία Θεοχάρου, πήγατε στη διαδικασία να αναλύσετε τι μπορεί να σημαίνουν. Είναι ξεκάθαρο εδώ και καιρό ότι όταν μιλάνε για σχέδιο Β, μιλάνε για ανεξαρτησία προφανώς των κατεχομένων του ψευδοκράτους, είτε με τη μορφή δημοψηφίσματος είτε άλλος πώς, και όταν μιλάνε για σχέδιο C, στην ενσωμάτωσή του στην Τουρκία. Τώρα, όσον αφορά τα θερμά επεισόδια, έχουν εγγραφεί τόσα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Που λέω ότι καλό είναι η να μην αναφερόμαστε καν σε αυτά. Ξεκαθάρισε και το σκηνικό, όπως το βλέπει η ίδια, ότι το έχει κατά νου ο κύριος Ερντογάν η Τουρκία. Το σχέδιο Β είναι να αποκτήσει αναγνώριση το ψευδοκράτος και το σχέδιο Γ μια προσάρτηση με την Τουρκία. Θα δούμε όμως τι θα βγει από αυτή τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, γιατί τα ερωτήματα που τίθενται και από πλευράς του ΑΚΕΛ είναι αρκετά. Θέλουμε να δούμε τις δηλώσεις που θα κάνει ο κύριος Άντρος Κυπριανού, εξερχόμενος αυτής της συνεδρίας, ο οποίος μεταβαίνει το απόγευμα και στην Αθήνα και θα έχει συνάντηση και με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα για ενημέρωση. Και εκεί θα τα δούμε σε λίγο τι γίνεται στην Αθήνα με την Αλεξία Τασούλη, γιατί σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης μπαίνει και ο κύριος Κοτσιάς. Σε λίγο, Χριστίνα, θα έρθουμε ξανά σε σένα. Πάμε όμως τώρα να δούμε.